καλή χρονιά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο 2013 και τι ευλογία είμαστε εδώ πέρα, όλοι υγιείς όπως πάντα, με θετική ενέργεια, με αγάπη και σήμερα βέβαια έχω την τιμή, την ευλογία να παρουσιάσω τον πρωτοπρεσβύτερο Χριστόδουλο Μπίθα. Είναι ο πρωτοπρεσβύτερος προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ταξιαρχών του Μοσχάτου, συγγραφέας και απόφυτος του Οικονομικού Τμήματος και του Νομικού Τμήματος και της Θεολογικής Σχολής, με σπουδές στη φωτογραφία του κινηματογράφου. Ο κύριος Χριστόδουλος Μπίθας έχει γράψει αρκετά βιβλία. Μερικά από τα βιβλία του είναι «Το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας», «Πέρα από τη χώρα της λύπης», «Πέρα από τη χώρα του θανάτου», «Το θαύμα», που είναι, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Έχει γράψει «Το μυστήριο της χαράς» και πώς, «Το μυστήριο της χαράς», μετά «Η Άγια ανάμεσά μας», μισώ να βάλω και τα γυαλιά μου γιατί τα έχω γράψει και έχω και ένα τράπι γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε τον πρωτοπρεσβύτερο μαζί μας. Ο χαμογελοποιός στη χώρα των Εσκιμών, «Ο χαμογελοποιός στη χώρα των Εσκιμών» είναι ένα παιδικό βιβλίο και θα παρουσιάσουμε το βιβλίο που έχει γράψει τώρα το 2022 που είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είμαστε χριστιανοί, έχουμε μάθει να συγχωρούμε και θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Να κάνουμε τηλεφωνική συνέντευξη, μισό λεπτό, να το καλέσω. Καλή χρονιά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Έκανα μια εισαγωγή και έβαλα και το ερώτημα «Είμαστε αληθινά χριστιανοί? Ξέρουμε να συγχωρούμε? Έχουμε μάθει να συγχωρούμε?» Και νομίζω είναι και το βιβλίο που γράψατε τώρα το 2022 το θέμα, έτσι δεν είναι? Α, οι Άγιοι δίπλα μας είναι το τελευταίο, γιατί είδα και το «Με συγχωρείτε», το «Αν είμαστε αληθινά χριστιανοί, αν έχουμε μάθει να συγχωρούμε». Το θέμα της συγχώρησης είναι το κεντρικό θέμα στην πνευματικότητα, γιατί συνδυάζεται άμεσα με το θέμα της αγάπης. Ακούγομαι? Ναι, ναι, ακούγεστε. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για το βιβλίο «Οι Άγιοι ανάμεσά μας», γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και όντως βρίσκονται Άγιοι ανάμεσά μας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε. Το θέμα της χωρητικότητας, λοιπόν, που ρωτήσατε, είναι το κεντρικό θέμα της πνευματικότητας, γιατί συνδυάζεται άμεσα με το θέμα της αγάπης, για την οποία μιλάει ο Κύριος. Συνήθως όταν μιλάμε για την αγάπη, εννοούμε το συναίσθημα που κάθε άνθρωπος έχει και κάποιος που είναι πιο συναισθηματικός λέει ότι εγώ έχω αγάπη. Ξέρουμε όμως πόσο εύκολα αυτή η αγάπη μπορεί να μετατραπεί σε μίσος, σε αντιπάθεια, όταν νιώθουμε ότι μας απορρίπτουν, ότι δεν μας θέλουν, όταν κάτι πάει κόντρα στα δικά μας συμφέροντα κτλ. Άρα η έννοια της χριστιανικής αγάπης, όπως περιγράφεται από τον Κύριο, έχει να κάνει με τη συγχώρηση, με τη δυνατότητα δηλαδή να υπερβαίνω τον εγωισμό μου, να μπαίνω στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνω την αδυναμία του και να μπορώ με αυτόν τον τρόπο να τον χωράω όποιος και αν είναι, ό,τι και αν μου έχει κάνει. Και η έννοια της συγχώρεσης έχει να κάνει καταρχάς με το να χωρέσω τον άλλο που με έβλαψε, μου έκανε κάτι, και το δεύτερο να χωρέσω και εκείνους τους ανθρώπους που εν δυνάμει μπορεί να αποτελούν ένα κίνδυνο για μένα και γι' αυτό με κάνουν να εκφράζω μια επιθετικότητα, αυτούς δηλαδή που έχουν μια διαφορετικότητα και που φοβάμαι ότι μπορεί να αποτελέσουν ένα κίνδυνο για αύριο. Δίχως συγχώρεση δεν μπορεί να υπάρξει στην ουσία πνευματική ζωή. Δίχως συγχώρεση δεν μπορεί να μιλάμε για χριστιανική αγάπη, αφού ο Κύριος είναι το πρότυπο της συγχώρεσης, έρχεται και θυσιάζεται για αυτούς ακριβώς που τον σταυρώναν, έρχεται να
Να ρωτήσω, είναι λίγο δύσκολο όμως αυτό, γιατί μας μένουνε, δεν μας μένουνε μέσα μας, τώρα το λέω από προσωπική εμπειρία, μπορεί να συγχωρέσουμε κάποιον, να ξανακάνουμε παρέα μαζί του, αλλά κρατάμε μια πισινή, να το πω έτσι λαϊκά, κρατάμε, έχουμε ένα φόβο και φοβόμαστε να ανοιχτούμε στον άλλο, να... αυτό είναι αληθινή συγχώρεση ή όχι, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, τον πιέζουμε, τι είναι αυτό? Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέω ότι είμαι χριστιανός και ταυτόχρονα να μην μπορώ να κάνω πράξη το λόγο του Χριστού. Χριστιανός είναι εκείνος μόνο στην πραγματικότητα, ο οποίος παρά την αδυναμία του προσπαθεί αυτό το λόγο του Χριστού να τον κάνει ζωή, να τον κάνει πράξη. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα μείζον ζήτημα, το οποίο το θίγω και πολύ συχνά στα βιβλία μου, γιατί είναι αυτό το ίδιο θέμα που αντιμετωπίζω και ως χριστιανός και ως ιερέας καθημερινά στη ζωή μου. Ότι βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος όσων θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί ορθόδοξοι, ταυτόχρονα όχι μόνο απλώς δεν μπορούν να συγχωρέσουν, αλλά εκφράζουν συμπεριφορές που περιλαμβάνουν όλα αυτά που αρνήθηκε ο Χριστός. Κατάκριση, δηλοφονία, επιθετικότητα, συγχωρησία και όλα τα άλλα που ονομάζουμε πάθη στην ορθόδοξη παράδοση. Συνεπώς υπάρχει το εξής οξύμορο: δεν μπορεί να είμαι χριστιανός αν δεν κάνω πράξη το λόγο του Χριστού. Εξάλλου το λέει και ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη: τι με λέγεις Κύριε, Κύριε, και ού ποιήσα εγώ λέγω, τι με ονομάζεις Θεός σου, αφού δεν κάνεις αυτό που εγώ σου λέω. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καινούριο βέβαια, αλλά το οποίο όλο τον αιώνα που πέρασε και αυτό που μπήκαμε χαρακτηρίζει το μέσο νέο Έλληνα που λέει ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός, να μην έχει διαβάσει καν το Ευαγγέλιο, να μην γνωρίζει τι είπε ο Χριστός, αλλά αντίθετα να προσπαθεί να ετεροπροσδιοριστεί, είτε κατηγορώντας τους άλλους που δεν είναι χριστιανοί, είτε ψάχνοντας να βρει αιρετικούς γύρω του, είτε λέγοντας φράσεις σχετικοποίησης όπως καλή καρδιά να έχει κανείς, δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Συνεπώς, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι δεν είμαστε χριστιανοί. Χρησιμοποιούμε την λέξη χριστιανός για να αποκτήσουμε μια πολιτισμική ταυτότητα περισσότερο και να προσδιοριστούμε, παρά γιατί το εννοούμε. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά και εσύ που λες ότι είσαι χριστιανός και πέφτεις σε λάθη, είσαι μαθητής του Χριστού. Ας κάνουμε λοιπόν εδώ ένα παραλληλισμό με κάποιον που πηγαίνει στο σχολείο, είναι αδύναμος μαθητής, αλλά προσπαθεί συνεχώς να διαβάσει τα μαθήματά του και αγωνίζεται να το τελειώσει το σχολείο, και με κάποιον που δεν πάει και λέει δεν χρειάζομαι το σχολείο, θα τα μάθω μόνος μου. Άρα για να καλογηθούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που λέει ο Χριστός, θα πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, θα πρέπει να προσευχόμαστε, θα πρέπει να είμαστε κοντά Του. Θα πρέπει να το παλέψουμε δηλαδή με την προσευχή. Τι όπλα μπορούμε να βρούμε εμείς? Αν δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να πει ότι αγαπάει, ας πούμε, το σύντροφό του, το φίλο του, αν δεν τον είχε ακούσει ποτέ να μιλάει και δεν τον είχε δει ποτέ να συμπεριφέρεται. Οι περισσότεροι φτιάχνουμε μια πλασματική εικόνα στο μυαλό μας για το τι είναι Χριστός, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει πει. Γιατί αν ξέραμε τι έχει πει ο Χριστός, τότε θα προσπαθούσαμε να το κάνουμε πράξη. Δεύτερον, ακόμα και αν τα γνωρίζουμε, ακόμα και αν τα ακούσουμε, γιατί όπως είπατε πηγαίνουμε στην εκκλησία για παράδειγμα και τα ακούμε εκεί από το Ευαγγέλιο που διαβάζεται, αν αυτά προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε, δηλαδή να τα καταλάβουμε και να τα εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή, πάλι είναι νεκρογράμμα. Άρα το πρώτο σκαλοπάτι είναι να γνωρίζουμε τι είπε ο Χριστός. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι να ερμηνεύσουμε τι είπε ο Χριστός. Mm-hmm. Και το τρίτο και βασικότερο είναι να το συνδυάσουμε με τη δική μας ζωή. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για τη συγχώρηση ως θέμα. Έτσι. Λέει ο Χριστός αυτές τις δύο περίφημες φράσεις. Μην κρύβεις ή να μην κρυθείς, και υποκριτή βγάλει το δοκάρι από το μάτι σου και μην ασχολείσαι με την αγκίδα στο μάτι του άλλου. Επίσης μας παραδίδει την προκυριακή προσευχή, τη μόνη προσευχή που παρέδεσαι ο ίδιος, άφεση μου τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Που με δύο λόγια, αν δεν συγχωρέσεις, δεν σε χωράει ο Θεός εσένα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορέσει αυτές τις φράσεις να τις κάνει ζωή, δεν μπορεί ποτέ να γίνει χριστιανός, γιατί αντιβαίνει τις βασικότερες αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας. Και στην εκκλησία να πηγαίνω κάθε μέρα, ακόμα και μοναχός να γίνω, αν αυτό δεν μπορώ να τα κάνω πράξη, στην ουσία δεν είμαι χριστιανός. Μπορεί οι άνθρωποι να με θαυμάζουν γιατί έφυγα, εγκατέλειψα τα εγκόσμια, έδωσα τα υπάρχοντά μου και πήγα να μείνω σε μια σπηλιά. Αλλά μέσα στην ψυχή μου να έχω μνησικακία, να έχω λίγο μέσα. Όπως ο Παύλος, αν δεν έχω αγάπη, με κίνδυνο να αλλάζω. Και τι βάζει ο Απόστολος Παύλος ως χαρακτηριστικά αυτά τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ως τα ιδεώδη, ας πούμε, του Αγίου? Να δώσω το σώμα μου να καεί, να μετακινήσω βουνά, να αναστήσω νεκρούς, και λέει παρόλα αυτά, ακόμα και να τα κάνω.
ξέρουμε ότι θα ακούσουμε σε λίγο καιρό, έδινε τη δεκάτη του. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα, και αν ήταν πλούσιο μπορεί να δίνει και πολλά λεφτά. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η φιλανθρωπία για την οποία μιλάμε είναι τη καρδιά φιλανθρωπική και όχι του χεριού. Εδώ είναι το θέμα. Είμαι φιλάνθρωπο όσον αφορά τη στάση μου απέναντι στον άλλον, ξεκινώντα από του οικείου μου και φτάνοντα μέχρι παραπέρα. Διαφορετικά δεν έχω λόγο. Ή τα κάνω δήθεν και τα κάνω απλά για να φαίνομαι ή το φαίνεστε. Ναι. Ωραία τα λέτε. Σωστά αυτό. Είναι η μάχη δηλαδή. Δίνουμε μάχη μέσα μας. Πρέπει να, να δώσουμε μάχη. Γιατί μπαίνουν εκεί οι λογισμοί και μας, δηλαδή ειδικά αυτό με τη συγχώρεση. Σου λέει ο άλλος εμένα αυτός μου κάψε το σπίτι ή μου πήρε τον άντρα ή δεν θα τη συγχωρέσω ποτέ αυτή να έχω ακούσει διάφορα που σου λέει μου κάνανε κακό. Και ο άλλος παιδεύεται. Πρέπει... Πόσο άλλος θα μπορέσει να συγχωρέσει, δηλαδή υπάρχουν τρόποι, κάποιες ασκήσεις που όντως να καταλαβαίνουμε ότι όντως έχουμε συγχωρέσει τον άλλον. Πώς μπορούμε εμείς να ελέγχουμε τον εαυτό μας ότι όντως είμαστε συγχωρετικοί, πώς θα το κάνουμε αυτό? Πριν πάμε στις ασκήσεις και στους τρόπους, θα πρέπει να κρατήσουμε το ουσιαστικό, το θέμα της πίστης που σημαίνει εμπιστοσύνη. Περισσότεροι λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε σε μια θρησκεία που είναι αφηρημένη. Άρα εκεί θα πούμε ότι κάτι ήξερε ο Θεός και το έκανε αυτό. Ότι είναι, πάει αυτό που λέμε ότι ό,τι γίνεται ξέρει ο Θεός γιατί γίνεται. Γιατί μπορεί να μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους να μας ασκήσει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό ότι λίγα είναι τα τραγούδια που γράφονται για τη χαρά του έρωτα και της αγάπης. Περισσότερα είναι τραγούδια του χωρισμού και της καρδιάς.
Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ενός τρόπου με τον οποίο βλέπει ο άνθρωπος τον χωρισμό, δηλαδή με εγωιστικό τρόπο. Γιατί να βλέπει ότι ένας χωρισμός ίσα-ίσα τον απελευθερώνει από μια σχέση η οποία είναι άσχημη, η οποία δεν είχε μέλλον, και να πει δόξα τω Θεώ, χωρίς αντιδρόμοι μας, αντί να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αυτό που κάνει είναι, το βλέπουμε στην καθημερινότητα, να εκδικηθεί, να χρησιμοποιήσει πολλές φορές και τα παιδιά στη μέση. Να σκοτώσουν, βλέπουμε τόσα που γίνανε φέτος, πόσες γυναίκες δολοφονηθήκαν από οργή. Αυτό ήταν η οργή, ο εγωισμός. Και τώρα για να πάμε και στο βιβλίο που λέμε «Οι Άγιοι υπάρχουν ανάμεσά μας». Υπάρχουν Άγιοι ανάμεσά μας. Αυτό βγήκε από τις εκδόσεις Εμπλό, κυκλοφόρησε μόλις πριν μια εβδομάδα. Α, ωραία. Και μέσα μιλά, υπάρχουν Άγιοι ανάμεσά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοσμικοί και είναι Άγιοι. Μπορεί να γιάσουν όλοι ή μόνο οι καλόγεροι μπορεί να γιάσουν. Ή πρέπει να γίνω μοναχός για να γιάσω. Ή πρέπει να βάλω ράσα για να γιάσω. Ή αγιάζουν και οι απλοί κοσμικοί άνθρωποι. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι στο Ευαγγέλιο, και αυτό αναφέρθηκε και νωρίτερα, γιατί στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει κλίση για μοναχισμό. Στο Ευαγγέλιο υπάρχει κλίση προς όλους τους ανθρώπους και λέγεται σαφώς από τους Ευαγγελιστές ότι ο Χριστός είναι ο πάντας θέλων σοφήνε. Ότι ο Θεός είναι αυτός που θέλει να σωθούν όλοι και ταυτόχρονα μας περιγράφεται ότι ο Χριστός είναι εκείνος σαν το καλό ποιμένο που αφήνει τα 99 πρόβατα να τρέξει για το ένα να σώσει ακόμα και το ένα. Συνεπώς η κλίση του Χριστού δεν αφορά ούτε ασκητές ούτε μοναχούς, αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους. Απλώς υπάρχουν διάφοροι δρόμοι μέσα με τους οποίους πηγαίνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Να θυμίσουμε εδώ ότι το πρώτο θαύμα που κάνει ο Χριστός είναι το θαύμα στο γάμο της Κανά. Άρα ο Χριστός ευλογεί το γάμο, διαφορετικά θα έλεγε μην παντρεύεστε, πηγαίνετε όλοι πάρτε τα βουνά και να γιάσετε. Το ότι ευλογεί το γάμο και ζει ανάμεσα στους κανονικούς και καθημερινούς ανθρώπους σημαίνει ότι ο Χριστός ευλογεί και την εργασία και το γάμο. Και τις ανθρώπινες σχέσεις και μας κάνει όλους την αγιότητα. Και να θυμίσω εδώ και την περίφημη παραβολή του δείπνου της Βασιλείας, όπου λέει ότι ο Χριστός κάλεσε, ένας άρχοντας λέει στην παραβολή, κάλεσε πολλούς ανθρώπους σε ένα πλούσιο γεύμα και όταν ήρθε εκείνη την ημέρα του δείπνου, άλλος προφασίστηκε ότι έχει γάμο, άλλος ότι έχει τα πόδια του και άλλος ότι έχει τα κτήματά του, δηλαδή επικαλέστηκαν την οικογένεια, την εργασία και την ιδιοκτησία για να μην πάνε. Και τότε λέει ο άρχοντας, έστειλε τους υπηρέτες να βγουν στους δρόμους και να καλέσουν όλους τους αναγκεμένους και τους ακάτητες κτλ. Και αυτοί πήγαν στο δείπνο της Βασιλείας και αυτοί χάρηκαν και φράπησαν και καταλήγει η παραβολή ότι όλοι είναι εκκλητοί αλλά λίγοι είναι εκλεκτοί. Όλοι είμαστε καλεσμένοι στο δείπνο της Βασιλείας αλλά λίγοι είναι εκλεκτοί και εκλεκτοί δεν είναι οι μοναχοί, εκλεκτοί είναι όσοι αποφασίζουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα γιατί ξέρουμε από την ιστορία του χριστιανισμού ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί μοναχοί και σήμερα το βλέπουμε, οι οποίοι μπορεί να είναι φανατικοί, μισάνθρωποι κτλ. Κτλ. Ο μοναχισμός είναι ένας δρόμος. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι αυτοί που ακολουθεί ο καθένας, γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο ότι η οικία του παντρός μου πολέμου είναι εσύ. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Και πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει στην αγιότητα προοπτική ένας άνθρωπος που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο, που έχει ένα σωρό βάρη, στενοχώρια, στα παιδιά του το ένα το άλλο και στέκεται ηθικός, ασπροπρόσωπος, κάνει λάθη και μαθαίνει από τα λάθη του, μετανοεί, γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη εκκλησία όλοι αποκαλούνταν μεταξύ τους Άγιοι. Αν ανοίξετε τις επιστολές του Παύλου, θα δείτε ότι αποκαλούνται οι χριστιανοί μεταξύ τους Άγιοι. Όχι γιατί είχαν φτάσει στην αγιότητα, αλλά γιατί ήταν στον δρόμο της Αγίας. Εν δυνάμει. Το δυνάμει, ναι, αρκεί να συμβαίνουν αυτά που είπαμε πριν, έτσι. Όχι επειδή πάω στην εκκλησία.
Όχι, απλά ναι, να... Αλλά επειδή προσπαθώ να κάνω πράξη το λόγο του Θεού. Αυτό μας δίνει ελπίδα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και κάποιες ιστορίες, έτσι άκουγα εγώ την άλλη φορά για μια γιαγιάκα που έκανε τόσο υπομονή με τον άντρα της, που ήταν μέθυσος, που ήταν έτσι, ποτέ δεν γκόγγιξε, ποτέ... Και όταν λέει μετά κοιμήθηκε, ευωδίαζε. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα να μας πείτε, έτσι δεν είναι? Το βιβλίο αυτό ακριβώς είναι ιστορίες ανθρώπων, πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, αλλά με ένα βέβαια τα ονόματά τους και αυτά που θα μπορούσαν να τους φανερώσουν, που δείχνουν ότι διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί περιγράφει διάφορους τύπους σύγχρονων ανθρώπων. Γιατί να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, μια γυναίκα σήμερα, αν κάνει την υπομονή που έκανε μια γιαγιά, μπορεί να τρελαθεί. Γιατί η γιαγιά όταν κοίταγε τα 1900, κοίταγε γύρω τις άλλες γυναίκες, έβλεπε παντού καταπιεσμένες γυναίκες, οπότε μπορούσε να παρηγορηθεί μία με την άλλη. Μία γυναίκα που κακοποιείται σήμερα στο γάμο της, αν κοιτάξει γύρω της, μπορεί να δει τη φίλη της να είναι μία ελεύθερη γυναίκα που να προκόβει στον επαγγελματικό τομέα, μία άλλη γυναίκα να πηγαίνει ταξίδια με τον άντρα της και να είναι καλά. Συνεπώς, το να μία γυναίκα που κάνει υπομονή σήμερα από ένα κακοποιητή άντρα δεν είναι και το ζητούμενο. Αν κάποια γυναίκα κακοποιείται, καλά κάνει, θα κάνει να προσπαθήσει να βρει τον τρόπο να φύγει και να γίνει ελεύθερη, γιατί ο Θεός μας θέλει ελεύθερος στην πορεία, εκείνη που θα τον συναντήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μην παίρνουμε τα ακραία παραδείγματα, ας πάρουμε το παράδειγμα του ανθρώπου, όπως οι ιστορίες που έχω μέσα στο βιβλίο, του ανθρώπου εκείνου που παλεύει με τα παιδιά του και τα βιωτικά του, να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου που γεννάει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, να πάρουμε το παράδειγμα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή δυσκολίες σχέσεων, όπως αναφέρατε, και που όμως παρόλα αυτά μέσα από τον πόνο, γιατί ο πόνος είναι βασικό χαρακτηριστικό για να αλλάξει η ζωή ο άνθρωπος, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που προχωράνε πραγματικά προς το Θεό έχουν περάσει κάποια δυσκολία και αυτή η δυσκολία τους ταρακουνάει και τους κάνει να αναζητήσουν την υπέρβαση, να αναζητήσουν έναν άλλο τρόπο ύπαρξης και αυτό βέβαια έχει τη δυνατότητα να μας φέρει πιο κοντά στην αλήθειά μας και πιο κοντά στο Θεό. Έτσι. Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλατε να μας προσθέσετε κάτι άλλο για το βιβλίο? Είναι από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Είναι από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Έχει 10 διηγήματα, 10 αφηγήματα που έχει 10 διαφορετικούς τύπους σύγχρονων ανθρώπων, που ο καθένας πέρασε μια δυσκολία στη ζωή του και αυτή η δυσκολία τον έφερε κοντά στο Θεό και που είναι ένα ζητούμενο, δηλαδή να καταλάβουμε, ας το λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι δεν αφορά μόνο μοναχούς ή παπάδες ή κάποιους θα πάρουν τα ψηλά βουνά το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και μπορεί η Εκκλησία να ανακηρύσει κάποιους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά παραδείγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγιότητα και στους υπόλοιπους. Είναι για να κάνει ένα παράδειγμα, σαν να διαβάζει κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι πρωταθλητές κόσμου στο στίβο, στον αθλητισμό, και να πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι που αθλούνται στον κόσμο δεν υπάρχουν και υπάρχουν μόνο αυτοί, ξέρω εγώ, οι 100 πόσοι βγαίνουν Ολυμπιακοί. Μόνο οι πρωταθλητές, ναι. Μόνο 100. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν στην Ολυμπιάδα, αλλά και όλοι οι άλλοι εκατομμύρια αθλητές που κάθε μέρα αθλούν το σώμα του κτλ. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Με τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία μπορεί να ανακηρύσει, ας το πω έτσι, τους Ολυμπιονίκες, τους Αγίους της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ζουν την αγάπη του Θεού. Και όπως και ο Άγιος πάλεψε με την αδυναμία του και την αδυναμία του και τους πειρασμούς του για να γίνει Άγιος, κανείς δεν γεννήθηκε Άγιος. Αυτό λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Και γι' αυτό η Εκκλησία κανένας δεν ανακηρύσει την αγιότητα πριν πεθάνει, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή μπορεί να πέσει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού που δεν τους ξέρει κανείς, αγίασαν και όχι απλώς αγίασαν, αλλά επηρέασαν τους ανθρώπους γύρω τους. Γιατί δεν είναι, λέει ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, τον 4ο αιώνα, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, εμείς είμαστε λίγοι, μιλώντας για τους ιερείς, εσείς είσαστε πολλοί και εσείς θα διαδώσετε το Ευαγγέλιο, κάνοντας πράξη του Ευαγγέλιου στη ζωή σας. Άρα μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού δεν είναι ότι επειδή ας πούμε ένας Άγιος Πορφύριος, ένας Άγιος Νεκτάριος υπήρξαν, αλλά γιατί ο Άγιος Νεκτάριος επηρέασε τις ζωές άλλων ανθρώπων που είναι άγνωστοι και αφανείς, αλλά γνωστοί στα μάτια του Θεού, και αυτοί οι άνθρωποι εξαγιάζοντας τη ζωή τους επηρέασαν χιλιάδες άλλους. Άρα το μήνυμα για το 2023 ποιο είναι? Το μήνυμα του 2023 αλλά και για κάθε χρονιά της ζωής μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αν εμπιστευτούμε τον Χριστό και αν προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε στο Λόγο Του και αν προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη αυτόν τον Λόγο, τότε είμαστε και εμείς στην πορεία προς την αγιότητα. Μην ξεχνάμε ότι στην Θεία Λειτουργία ακούμε
αυτή τη φράση που λέει τα Άγια της Αγίης, λίγο πριν ο ιερέας ευλογήσει τα δώρα και το σώμα και το αίμα, πρόσωμεν τα Άγια της Αγίης λέμε και απαντάει ο λαός εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Υπενθυμίζουμε δηλαδή ότι αυτή την αγιότητα του Θεού θέλουμε να μιμηθούμε και στην πρώτη εκκλησία, όπως είπα και νωρίτερα, όλοι αποκαλούνταν Άγιοι μεταξύ τους, γιατί ακριβώς ήθελαν να γίνουν Άγιοι, ήταν εν δυνάμει Άγιοι. Άρα λοιπόν η ελπίδα μας είναι αυτή, μέσα σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που έχει ο κόσμος, μέσα στα εγκλήματα, τους πολέμους, την κοινωνική αδικία, την οικονομική ανέχεια, την οικολογική καταστροφή, η κλήση του Χριστού είναι, πάντα αυτή ήταν, η κλήση του Χριστού είναι ακολούθησέ με, για να γίνεις Άγιος, δηλαδή για να έχεις μια άλλη στάση, μια άλλη θέση του κόσμου, παρόλες τις δυσκολίες εσύ να δεις με ευχαριστία και χαρά και για να μπορείς να ενισχύσεις και τους άλλους ανθρώπους. Σταμάτα να γκρινιάζεις, σταμάτα να με ψημυρείς, σταμάτα να τα βλέπεις όλα άσχημα, μάθε να αγαπάς, μάθε να συγχωρείς, γιατί έτσι θα σε φωτίζει η χάρη του Θεού, θα σε ενισχύει και θα γίνεται πράξη αυτό που λέει πάλι το Ευαγγέλιο, τα δύνατα της ανθρώπου και να τα παρά το Θεό. Μακάρι, αμήν, να γίνουνε. Ο Πάτερ Χριστόδουλος Μπίθας έχει γράψει, έκανα μια αναφορά νωρίτερα στα βιβλία σας, θέλετε να τα αναφέρουμε και μαζί, το «Πέρα από τη χώρα της λύπης». Που... να το πω εγώ, είναι το «Μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας» από τις εκδόσεις Άθος, που είναι ερμηνεία, μια σύγχρονη προσέγγιση ερμηνείας των διαφόρων χωρίων από το Ευαγγέλιο. Είναι δύο εκδόσεις που μάλλον τώρα θα έχουν εξαντληθεί από τον ναό μας, τον Αρχαγγέλων Αντίδρο, με διάφορα κείμενα και στον δρόμο για την Ανάσταση που είναι κείμενα για το Πάσχα. Mm. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, «Πέρα από τη χώρα της λύπης και πέρα από τη χώρα του θανάτου», που είναι διηγήματα, αφηγήματα, όπως και το τελευταίο βιβλίο, από ανθρώπους που πέρασαν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους και οδήγηκαν στην αγιότητα. Στη συνέχεια είναι το θαύμα από τις εκδόσεις Εμπλό, που βγήκε πρόπερση και το οποίο είναι. Δεν είναι με διηγήματα, είναι ένα ολόκληρο αφήγημα. Όλο το βιβλίο είναι μία ιστορία, πραγματική πάλι, που αφορά τη ζωή. Παρακολουθούμε τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος μεγάλωσε την δεκαετία του 70, 80, ήταν η νεότητά του, και παρακολουθούμε την πορεία ενός ανθρώπου από μία δύσκολη οικογένεια στην εποχή της μεταπολίτευσης, όπου εκεί χάνει την πίστη του, γιατί ήταν χριστιανός, χάνει την πίστη του, μπαίνει στην πολιτική, αλλιωτριώνεται από το χρήμα γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα και μετά μια πολύ μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει στη ζωή του, τον στρέφει πάλι στο Θεό και τον οδηγεί πάλι σε μια κύτητα στο Θεό και στην αγιότητα. Και τώρα το τελευταίο που βγήκε, αυτό που είπαμε, Άγιοι δίπλωμα στο ψηδόσιο. Έχετε γράψει και ένα παιδικό. Το παιδικό είναι ο χαμογελοποιός στη χώρα των Εστιμών, από τις εκδόσεις Επιστροφή της σειράς Μητροπόλεως Αργολίδας, που είναι ένα με πολύ ωραίες εικόνες μέσα της Δήμητρας Τσιχογιού, μιας εξαιρετής ζωγράφου και αγιογράφου, που περιλαμβάνει και ένα CD με τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για το βιβλίο, τα οποία τραγούδια είναι τραγούδια που λέει ο ήρωας του βιβλίου, ο χαμογελοποιός. Ο χαμογελοποιός είναι ένας τύπος Αγίου, απλώς είναι γραμμένο έτσι που να μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε παιδί. Ένας άνθρωπος ο οποίος όπου πηγαίνει φέρνει την ειρήνη και την καταλλαγή στους ανθρώπους και τη συμφιλίωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή που ήσασταν εδώ, που κάναμε μαζί το ξεκίνημα του 2023. Εγώ έχω διαβάσει τα περισσότερα βιβλία και όντως ήταν μαθήματα για μένα, ναι. Νομίζω και θα τα προτείνω να τα διαβάσουν και άλλοι. Ειλικρινά έχω μεγάλο τρακ, νιώθω μεγάλη συγκίνηση και νιώθω και συγκίνηση που ξεκινάμε μαζί τη χρονιά στις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόδουλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Τι ευλογημένη συνέντευξη. Τι γρήγορη και ευλογημένη. Τι χαρά. Θέλω να σας δείξω τα βιβλία, το θαύμα που το διάβασα και εγώ πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ο πρωταγωνιστής είναι ένα παλικάρι που ήταν μέσα σε θρησκευτική οικογένεια, έχει λίγο αυστηρό πατέρα, αυταρχικό, έτσι έμοιαζε με φαρισαίο μπαμπάς του. Αυτό το δήθεν που είπε νωρίτερα ο κύριος ο Πάτερ Χριστόδουλος και τον έκανε έτσι να έχει μια αποστροφή από τη θρησκεία και μετά όμως ξαναμπήκε και είδε τα πράγματα διαφορετικά.
το «Πέρα από τη χώρα της λύπης», πάλι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, και το «Πέρα από τη χώρα του θανάτου», το έχω δανείσει σε μια φίλη μου, με βοήθησε πάρα πολύ όταν το διάβασα, και ήταν η εποχή που είχε φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή και το διάβασα και πήρα πάρα πολύ δύναμη μέσα από τις ιστορίες αυτές. Δηλαδή, γιατί ήταν η καραντίνα τότε, ήταν όλα αυτά, και αυτό το βιβλίο ήταν μια συντροφιά και μια δύναμη στο να παρηγορηθώ κι εγώ από την απώλεια του πατέρα μου. Και είδα εν τέλει ότι ο μπαμπάς μου είναι πάνω ψηλά. Και το «Μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίας», πάλι που είναι ένα ωραίο βιβλίο. Καλή χρονιά λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω για σήμερα το απόγευμα, έχει μία βραδιά ποίησης, να σας ανακοινώσω το βράδυ 4 του μήνα σήμερα. Είναι μία βραδιά ποίησης που γίνεται, να σας το πω μισό λεπτό, να σας προσκαλέσω να έρθετε. Είναι «Οι παραμυθάδες εν δράση», με την Νίκη Ρεπάνη, το Βαλέριο Ντάσκεμπία, τη Στέλλα Δεναξά, την Νατάσα Θάνου, Νατάσα Θάνου και Ζωή Φράγκου, σας προσκαλούνε. Η Ζωή Φράγκου έχει έρθει και εδώ, την έχουμε παρουσιάσει τα βιβλία της, στην παρουσίαση των παραμυθιών, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 5 μετά μεσημενδρίας, στο Αφιθέατρο του Δημαρχείου Μεγάρου του Περιστερίου, στάση μετρό Περιστέρι. Το αφιθέατρο βρίσκεται, λέει, εντός της καφετέριας. Χαιρετισμούς θα απευθύνει ο αντιδήμαρχος και η αντιδήμαρχος κυρία Μέρη Τσιώτα Μάρκου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Περιστερίου. Συντονισμό θα κάνει η Όλγα Αχιμάστου, ποιήτρια. Αναγνώσεις η Ιωάννα Πετσά, ηθοποιός. Βαλέριος Ντασκεμπίας, ηθοποιός. Στέλλα Δεναξά, Ζωή Φράγκου, Δέσποινα Χάλαρη. Θα ακουστούν τα παραμύθια, το παραμύθι της Νίκης Ρεπάνη, το «Μικρό Αστέρι», από τη Δέσποινα Χάλαρη, και το «Σκιουράκι και ο Καλκάντζαρος» από το Βαλέριο Ντασκεμπά. Το παραμύθι της Στέλλας Δεναξάς σε ανάγνωση της ίδιας. Το παραμύθι «Ο Σισιφίλ και η Φιλίνα» του Βαλέριου Ντασκεμπά σε ανάγνωση του ίδιου. Το παραμύθι της Νατάσας Θάνου, «Κάλαντα με φωνές καραμελωτές» και «Ο Άγιος Βασίλης και το Ξωτικό» από την Ιωάννα Πετσά. Το παραμύθι «Μια ιστορία με άρωμα Χριστουγέννων» της Ζωής Φράγκου από το βιβλίο «Τις μαύρες γάτες, άσπρες κότες» σε ανάγνωση της ίδιας. Και βέβαια μουσική επιμέλεια «Πλήκτρα Παντελής Γουσάς», τραγούδι «Νεφέλη Ευδοκία». Και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη, θα γίνει κλήρωση βιβλίων των συγγραφέας. Σας περιμένουμε όλους με χαρά. Ευτυχισμένο λοιπόν το 2023. Μια εκπομπούλη γρήγορη ανάμεσα στα φώτα, που θέλω να πω ότι μεθαύριο του φωτισμού όντως αυτά που μας μετέφερε ο Πάτερ Χριστόδουλος να γίνουν αλήθεια σε όλων τις ψυχές μας, και όλοι την Παρασκευή που είναι το φωτόν, μεθαύριο, αν και η Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε μέρα έχει γιορτή και μας δίνει τη δυνατότητα να γιορτάζουμε κάθε μέρα και να ελέγχουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, όλο και καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο 2023. Μην ξεχάσουμε να βρεθούμε το απόγευμα στα παραμύθια, στην ανάγνωση των παραμυθιών, οι παραμυθές εν δράση, και βέβαια να πάρουμε και τα βιβλία του Πάτερ Χριστόδουλου Μπίθα, που νομίζω ότι δεν είναι απλά να τα διαβάσουμε, μας αγγίζουν μέσα στην καρδιά μας και μας αλυτριώνουν, μας αλλάζουν, μας βοηθάνε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το τρακ δεν μου είχε φύγει, πραγματικά είχα πραγματικό τρακ και ας ήταν από το τηλέφωνο. Το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας σας εύχεται καλό 2023, και κάτσα να βάλω και τα γιορτινά μου και να σας πω καλό 2023, ευτυχισμένο, να γίνουμε πιο συγχωρετικοί, πιο δοτικοί, πιο αληθινοί, πρώτα με τον εαυτό μας αληθινοί και μετά με τους άλλους γύρω μας. Πρώτα να γίνουμε αληθινοί με εμάς, γιατί πολλοί είμαστε ούτε καν αληθινοί με τον εαυτό μας. Λέμε ψέματα και στον εαυτό μας.
να το νικήσουμε και αυτό και να γίνουμε και πιο αληθινοί για μας. Σας ευχαριστώ πολύ και οι προτάσεις μου για τα βιβλία σας τα είπα. Και η Άγια ανάμεσά μας, βέβαια, να το πάρουμε από τις εκδόσεις Εμπλό. Εγώ θα πάω να το αγοράσω για να το διαβάσω, εννοείται. Οπωσδήποτε, και ίσως σας το φέρω και σας το παρουσιάσω και εδώ. Όχι, ίσως θα σας το φέρω να σας το παρουσιάσω και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευτυχισμένο 2023. Την επόμενη εβδομάδα σας έχω τον κύριο Μανώλη Κλάδο και εδώ πέρα βέβαια θα παίξει λίρα, το στούντιο θα γεμίσει μουσική. Θα μπούμε με γιορτή στο 2000. Αυτό κάναμε, ξεκινήσαμε με την πνευματική μας αλλαγή και μετά θα πάμε με την κοσμική μας διασκέδαση. Ευτυχισμένο, δημιουργικό, όμορφο 2023. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχω βάλει και μουσική καθόλου εγώ το μεταξύ. Έπρεπε να βάλω τη...